Αγαπητοί τρόφιμοι, απόψε μας φιλοξενεί στο γραφείο του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Τόσκα, 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 Τόσκα. Βασικά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε καταρχάς. Θες να σε πάω κανονικά ή να ξεκινήσω με σάλια όπως επάνει δημοσιογράφοι? Όχι, όχι. Ωραία. Ποια είναι η γνώμη σου για το μνημόνιο που έφερε η κυβέρνησή σου? Μα προφανώς είναι κλοπή και ληστεία, δεν το συζητάμε. Κοίτα που θα σε συμπαθήσω. Υπουργέ μου, έχεις ακούσει φαντάζομαι για τα όργια που γίνονται στα υπόγεια της Γαδά μεταξύ αστυνομικών. Θέση δεν θα πάρεις? Καλά αυτό μαστιγώθηκαν κάποιοι, μην τους μαστιγώσω κι εγώ τώρα. Καταρχάς θα τους αρέσει. Κατά δεύτερον, η ανομαλία των μπάτσων εξαντλείται στο μεταξύ τους μαστίγωμα ή επεκτείνεται στο να αφήνουν ελεύθερους λαμόγια υπουργούς που τα άρπαξαν με στοιχεία και συλλαμβάνουν αθώους πολίτες χωρίς στοιχεία μόνο και μόνο για τις ιδέες τους? Γενικευμένο φαινόμενο αυτό που λέτε. Ναι, δεν λέω ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι συνηθισμένη μπατσική τακτική. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Και η αριστερά έχει κανόνες. Η αριστερά και η δημοκρατία έχουν οργάνωση. Ναι, απλά είναι δύο έννοιες που και μόνο που τις βάζετε στο στόμα σας, τις βρωμίζετε. Να σου πω, δεν μαζεύεστε όλοι οι αριστεροί του είδους σου να πάνε στο διάολο, λέω εγώ? Ναι, ακριβώς. Θα πάω εκεί που λέτε. Τελικά χαλαρά σε πήγα.